Πάμε να μιλήσουμε για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Έχουν καταγραφεί κάποιες επιτυχίες τον τελευταίο καιρό. Η συναυλία της Ακαδημίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων και του προγράμματος Συμφοπαίδεια στις 29 Μαΐου στο Θέατρο Παλάσσα της Μας Επιφυλάσσης, κάτι πολύ ωραίο. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο κύριος Γιώργος Κουντούρης, είναι διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, και ο βαρύτονος ο κύριος Πατσαλίδης. Είναι η πρώτη σας φορά, κύριε Πατσαλίδη. Καλώς ορίσατε στο στούντιο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Κουντούρης μας έχει ξαναέρθει και με παιδιά, και έτσι παρακολουθούμε την ωραία πορεία των παιδιών της Συμφωνικής. Ναι, μου έχετε δώσει αρκετές φορές την ευκαιρία και τη χαρά να βρίσκομαι εδώ και να κοινοποιούμε τα όμορφα πράγματα του πολιτισμού μέσα από τους δέχτες σας. Τα επιτεύγματα των παιδιών πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να μην αισθάνονται παραγκονισμένα. Νομίζω η πολιτεία είναι που έχει ανάγκη αυτά τα επιτεύγματα περισσότερο από τα παιδιά, από ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη την πρόθεση αυτών των επιτευγμάτων. Και μιας και το αναφέρατε, από την κυρία Δανίλη, να πούμε ότι με το ΚΑΕ τέλος κάθε σεζόν έρχεται η συγκομιδή. Για να ακούσουμε. Όλοι οι κόποι και η σκληρή δουλειά φέρνουν αποτελέσματα, μας γεμίζουν περηφάνεια για τους νεαρούς μας ευέλπιδες, και μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά και την περηφάνεια με τους φίλους της ορχήστρας. Μάλιστα. Είναι διαφόρων κατηγοριών επιτυχίες που συλλέχτηκαν τον τελευταίο μήνα. Η μουσική της Ακαδημίας και μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε θεσμούς στο εξωτερικό, κερδίζουν διαγωνισμούς, γίνονται δεκτοί στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Και αν θέλετε να πούμε και λίγα συγκεκριμένα έτσι για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, να πούμε ότι κατόπιν ακροάσεων, απόφοιτοι της Ακαδημίας μας ο Άγγελος Χαραλάμπους, η Μαρία Πέτρου, αλλά και ο εξάρχοντης ορχήστρας μας ο Λυκάζος Δημητρίου, επιλέγηκαν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ορχήστρα Νέων της Μεσογείου, στην Γαλλική Ριβιέρα, στο Εξεμπροβάνς της Γαλλίας. Η Αναστασία Δεσπότη επιλέγηκε κατόπιν διαγωνισμού πάλι να λάβει μέρος με την Esker Festival Orchestra, ενώ η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ορχήστρα η οποία πρέπει να σας πω ότι ανταγωνίζεται τις καλύτερες επαγγελματικές ορχήστρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, επέλεξε για να εκπροσωπηθεί η Κύπρος τους πρώην εξάρχοντες της ορχήστρας μας, τον Ανδρέα Ζήνωνας και τη Λούση Χοφχανεσιάν. Αυτό είναι επιτυχία, το μετά. Βεβαίως. Μάλιστα. Η Λούση, να πούμε ότι επιλέγει και επίσης να μπει σε μια άλλη εξίσου σημαντική ορχήστρα, να κάνει internship στην Bochumer Symphonic στη Γερμανία. Και να πούμε επίσης για διαγωνισμούς που έχουν κερδίσει τα παιδιά. Η Αλίσα Φεϊζούλοβα είναι το πρώτο μας φλάουτο, ένα κοριτσάκι που έρχεται εδώ και 7 χρόνια από την Πάφο κάθε Σάββατο για να είναι στις πρόβες μας. Έχει κερδίσει το τρίτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Dozhikov. Και η Έλα Καλίδη, η εξάρχουσα της ορχήστρας μας, έχει κερδίσει πρώτα βραβεία στους διαγωνισμούς Grand Prix Virtuoso και Πρέμιο Σίτα Τι Πάντοβα στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και έχει επιστρέψει πρόσφατα μετά από συναυλίες που έδωσε εκεί. Και έχουμε και πολλά άλλα. Θα πω κάτι τώρα. Αυτό είναι πολιτισμός. Ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά που έχει πει ο αγαπητός Γιώργος Κουντούρης τίζονται. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, είναι αυτό το οποίο προσδοκούσαμε όλοι εμείς οι παλιοί, ας το πούμε, μου επιτρέπετε, μουσική εδώ στην Κύπρο, ότι η Κύπρος τελικά δεν είναι ένα απλώς μόνο νησί, είναι μια μεγάλη δύναμη που μπορεί να εξελιχθεί και μπορεί, όπως είπε ακριβώς, αυτά τα επιτεύγματα. Δεν είναι τυχαία, γιατί γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά εδώ και χρόνια. Μπορώ να πω και εγώ με τα βεβαιότητος ότι το ζούμε και στην Κύπριο συναυλία που έχουμε από το 2016 θεσμοθετήσει και η παρουσία εκεί των παιδιών σε ένα μέγαρο μουσικής της Βιέννης, το οποίο είναι ο ναός της μουσικής ανά το παγκόσμιο και είναι η μοναδική ανά το παγκόσμιο θεσμική εκδήλωση η οποία γίνεται. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος εκπροσωπείται και, όπως λέω πολύ χαρακτηριστικά, είναι οι πρεσβευτές μας, ακριβώς, είναι οι μουσικοί άγγελοι της Κύπρου, και συνεχώς βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια αποδίδει καρπούς. Δεν είναι τυχαίο όντως, και πιστεύω ότι όντως η πολιτεία θα ήταν, όπως είπε ο αγαπητός Γιώργος, να ενισχύσει περισσότερο, και το έχω πει και το είναι και παράπονο, αλλά και μια έτσι πρόκληση, ότι ναι μεν έρχονται 20 παιδιά από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου, ένα κλιμάκιο το οποίο εκπροσωπεί επάξια και
και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αλλά θα ήταν καλύτερα κάποια στιγμή να δούμε πολύ σοβαρά να έρχονται μια συμφωνική ορχήστρα των παιδιών ή μια ολόκληρη ορχήστρα των παιδιών. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πέραν το γεγονότος ότι δεν ξέρω αν είναι επί του παρόντος να μιλήσουμε και για χώρους που εμείς ζητούμε τόσα χρόνια να έχουμε, που να ενδείκνεται να κάνουμε κάποιες συναυλίες όπως πρέπει να τις κάνουμε. Ναι. Και να, είναι σίγουρα, κάτι που λείπει και πολλές φορές το διεκδικείτε. Ναι. Μου επιτρέπετε, είχα και κάποια στιγμή την ευτυχία και την ευλογία, ίσως και την ατυχία, να ήμουν στον τελευταίο χρόνο στην επιτροπή της, του μεγάλου πολιτισμού το οποίο θα δημιουργηθεί. Δυστυχώς η νοοτροπία μας και η αντιμετώπιση ήταν πολύ λαθάνουσα. Ναι. Και είναι κρίμα, γιατί αυτά τα παιδιά, εάν πριν 15 χρόνια κάναμε ένα μεγάλο πολιτισμό και είχαμε και θα ένα. Είχαν στέγη αυτά τα παιδιά. Οπωσδήποτε. Ναι. Και όχι μόνο θα βλέπαν και τα παιδιά ένα επαγγελματικό, μια επαγγελματική αποκατάσταση στην Κύπρο. Ξέρετε τι θα πείτε, να πείτε τώρα ότι έχουμε παιδιά τα οποία είναι τα γεννητούρια όλες αυτές τις γενιάς. Και να μην έχουν ένα σπίτι και να μην μπορούν να δουλέψουν στην Κύπρο. Γιατί όχι, γιατί όλοι να ξενιτευόμαστε όπως ξενιτευτήκαμε τόσα χρόνια. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Είναι, το θέτετε έτσι πολύ κόμψα το παράπονο σας, αλλά έχει βάθος, κύριε Πατσαλίδη. Ναι, πιστεύω ότι τα οικονομικά εγώ νομίζω τα έχουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο. Χρειάζεται πολιτική βούληση, λέτε. Η κινητήριος δύναμη υπάρχει. Ναι. Δεν νομίζω ότι να χτίζουμε αυτή τη στιγμή 15-30 ουρανοξύστες. Που κάποτε έλεγα όταν χτίζανε τα πολυτελέστα τα ξενοδοχεία τους και είπα και τότε στην αγαπητή ο Θεός μακαρίσει την πολιτισμού την κυρία Αγγελίδου, της λέω τι στοιχίζει τώρα να χτίσουμε ένα μέγαρο πολιτισμού και ένα ξενοδοχείο που χτίσαμε σήμερα. Χρειάζεται όραμα, λίγο περισσότερο όραμα. Όχι μόνο όραμα και πολιτική απόφαση τώρα. Ναι. Όχι χτες, τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια να διαιωνίζεται και να έχουμε δύναμη, έχουμε μεγάλη δύναμη. Τώρα να έρχεται ας πούμε ο αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νέων της Κύπρου να ζει αυτά όλα που ζούμε, αυτά τα παιδιά, τα 20 παιδιά που είναι αντάρτες η μουσική, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, και βγαίνουμε όχι μόνο από ασπροπρόσωποι σε ένα κοινό που είναι πολύ απαιτητικό. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο περισσότερο και δεν είναι πολλές οι ορχήστρες νέων οι οποίες έχουν αυτό το επίπεδο, γιατί βλέπουμε και μέσα στο Music Forum ποιοι έρχονται. Και εμείς είμαστε. Ποιοι έρχονται, είμαστε πολύ. Σαν κάποιος φίλος μου λέει, κύριε Πατσαλίδη, σαν να παίζετε στο Wembley κάθε χρόνο, μου λέει, και δεν το εκτιμάει κανένας αυτό το πράγμα. Αν μιλήσουμε τώρα με ποσοστά, πιστεύω εγώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικονομικό θα μπορούσε να στηριχτεί και για τα παιδιά περισσότερο. Μπορεί να στηρίζεται όντως, δεν λέω τώρα ότι δεν στηρίζεται, αλλά περισσότερο. Γιατί ο πολιτισμός είναι το δόρυ μας, είναι η ασπίδα μας, είναι αυτό το οποίο θα μας βάλει μπροστά. Και πολλές φορές τα όνειρα είναι προσωπικά, αλλά όταν κολλάπτονται τέτοια ταλέντα πλέον είναι εθνική υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε, αν μου επιτρέπετε, σε όλους τους άρχοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους οποίους σέβομαι και αγαπώ και χτιμώ, όλους μηδενός αξερουμένους, τους έχω πει μια κουβέντα. Η κορδέλα πρέπει να κόβεται. Δεν έχει η κορδέλα χρώμα. Εάν το σκεφτούμε αυτό και το βάλουμε καλά στον πολιτισμό μας, ο είναι μας και στην, όπως είμαστε έτσι αυτή τη στιγμή να θεωρούμαστε Έλληνες του πολιτισμού, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να χτίζουμε ο ένας το μισό και να το χαλάει ο άλλος ή να μην κάνει κάτι. Δηλαδή αυτό είναι απαγορευτικό, ιδιαίτερα για τον πολιτισμό. Εσείς είστε ο Κύπριος που διαπρέπει στο εξωτερικό, είστε ο πολύ γνωστός βαρύτονος της Κύπρου. Ποιος είναι ο επόμενος κύριος Πατσαλίδης από τη νέα γενιά? Εγώ αυτή τη υπάρχουν στιγμή, πολλοί υπόψεις. Εγώ αυτόν τον οποίο αυτή τη στιγμή προσωπικά σέβομαι και όντως προβλέπω και έβλεπα από πριν ότι θα γίνει είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Ένα νέο παιδί βαρύτονος, εξαιρετικό, υπείων τόνων, άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη δουλειά του, αγαπάει το τραγούδι, έχει δώσει δείγματα ήδη και εγώ προσωπικά το ξέρει και ο Γιώργος ότι φροντίζω στο Music Forum, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρσι στην Κύπρο συναυλία, θα τον παρουσιάσουμε και φέτος. Είναι στην Όπερα των Παρισίων στο Όπερα Στούντιο. Είναι ένα όλοι ανοίγουν τα φτερά τους. Είναι ένας εξαίρετος. Και ανοίγουν τα φτερά τους για αλλού. Οπωσδήποτε. Ναι, κρίμα αυτό από τη μια. Αλλά από την άλλη, δεν πειράζει, θα ακούγεται και προς περισσότερο. Ό,τι έκανε ο Ζαρμάς, ό,τι έκανε ο Μοδινός, όπως και εγώ έζησα με τον Ζαρμά. Εντάξει, προσπαθούμε να το κάνουμε το καλύτερο. Αλλά αν μου επιτρέπετε, θα ευχαριστήσω και την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Κύπρου και ιδιαίτερα τον αρχιμουσικό της, τον Γιώργο τον Κουντήρη, που με
έχει προσκαλέσει για να είμαι στην επιτροπή της, της αξιολογήσεως σε αυτό την πολύ σημαντική για μένα έτσι, στιγμή. Είναι πρώτη φορά ομολογώ. Και είναι η πρώτη φορά που θα έρθω, δεν θα κρίνω αλίμονο, αλλά θα συμβάλλω με τον τρόπο μου και με την δική μου άποψη. Ναι. Αυτά τα παιδιά τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Βέβαια, το δικό σας παράδειγμα μπορεί να είναι φάρος για αυτά τα παιδιά. Η συναναστροφή μαζί σας, έστω και για λίγο, είτε και με τους γονείς τους, αν έχουν κάποια λανθασμένη αντίληψη. Αυτό ισχύει για μας. Εδώ και εγώ όταν ήμουν μικρός νόμιζα Κύπρος είναι το κέντρο της γης, δεν ήταν τελικά, πήγα στην Ελλάδα, κατάλαβα ότι κάτι καλύτερο γίνεται και όταν πήγα στη Βιέννη κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σοβαρά και αν παρεξηγηθούμε η ευθύνη είναι περισσότερη αν δεν το πεις. Ναι. Αν αφήσεις ας πούμε να πιστεύουν κάποιοι ότι είναι ο Α ή ο Β, τότε είναι κρίμα. Και εντάξει, υποφελούμε να πω και ότι προχθές ήμουν και στο, με καλέσε και το Μουσικό Λύκειο Λευκοσίας και είχα μια παρουσία εκεί από με τον κύριο Χριστοφόρου και του ΟΠΑΠ, μια πολύ σημαντική για μένα συνεργασία και παρουσία και ήταν και η κυρία Γεωργία Νεοφύτου, τη διευθύντρια του επιθεωρήτρια του Υπουργείου Παιδείας και μιλήσαμε με τα παιδιά και βλέπω ότι αρκετά παιδιά ενδιαφέρονταν να κάνουν τραγούδι, να δώσουν μπροστά έτσι. Και αν μου επιτρέπετε τώρα να κάνω και μια αναφορά που θα μας λυπήσει ίσως λίγο. Σε αυτό το χώρο ήταν η τελευταία φορά που συνάντησα και την αγαπητή Αγγελίνα Νικολαίδου που μας άφησε τώρα η μαέστρο. Έχει σκορπίσει θλίψη η φυγή αυτό της. Και στη Βιέννη μας έχει δώσει αρκετά δείγματα της εργασίας, της δουλειάς της, της αγάπης της, του μουσικοβοήθου της. Και έτσι εις μνημόσυνον την αναφέρω σήμερα. Αιωνία της η μνήμη και καλό παράδεισο. Καλή δύναμη στους οικείους της, γιατί έχει σκορπίσει θλίψη, τόση διάχυτη αγάπη για και πρόσωπα. Και βλέπετε ότι ο καθένας μας κάποια στιγμή φεύγει. Αυτό που είναι το σημαντικό να μείνει. Και το έργο μας. Έκανε και αρκετό έργο. Ναι, όπως και ο Γιώργος, όπως και όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Αλλά οφείλουμε σε αυτή τη νέα γενιά, σε αυτά τα παιδιά, εμείς να δώσουμε το παν. Εμάς μας έδωσε ο Θεός. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Εντάξει, εμείς τα κάναμε μεγαλύτερα, αυτός έχει το δικαίωμα να μας τα πάρει πάλι πίσω. Καταλάβετε. Πολύ σωστά. Δηλαδή, ναι, είναι απλά πράγματα στη ζωή μας. Αυτό συζητούσαμε και τον Γιώργο, ότι βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μια κακία γενικά παγκοσμίως, αυτό που γίνεται. Δηλαδή, εμείς ανθρώποι είμαστε σημερινοί, αυριανοί, ο πολιτισμός μας, η μουσική μας, η συνεργασία μας, η αγάπη μας. Εμείς φεύγουμε, ο πολιτισμός οικοδομείται και μένει. Κοιτάξτε, το χειρότερο όλο να μην επιστρέψει ο πολιτισμός στην πρώτερη, πρώτερη του κατάσταση, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, ήταν απάνθρωπος. Μάλιστα. Αυτό είναι, να αποφύγουμε αυτό το πολύ λεπτό σημείο. Πάμε να πούμε για το Συμφοπαίδεια. Τι θα παρουσιάσετε στο Θέατρο Παλάς, τι θα... Μου επιτρέπετε πριν πάμε στο Συμφοπαίδια, θα ήθελα να συμβάρω λίγο στην προηγούμενη περί πολιτισμού. Διότι γίνονται και πολλές συζητήσεις, δεν το αποφεύγουμε να το πούμε, αγγίζουμε τα θέματα με το όνομά τους. Γίνεται πολλή συζήτηση για το Υφυπουργείο Πολιτισμού τον τελευταίο καιρό και θεωρώ ότι ουδής μπορεί να χαμογελά με αυτές τις εξελίξεις. Ξέρετε, διάβαζα σε ένα... Όταν πήγε να δημιουργηθεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ερωτήθηκα από κάποιον φίλο βουλευτή την άποψή μου για κάποια θέματα και επειδή ποτέ δεν γνωρίζουμε αρκετά, μπήκα και εγώ να μελετήσω περισσότερο και μπήκα στην ιστοσελίδα ενός ξένου Υπουργείου Πολιτισμού και διάβασα τα εξής. Η επένδυση, τα έκανα, τα έφερα μαζί μου και τα διαβάζω. Η επένδυση στον πολιτισμό είναι η πρώτη σε ιεραρχία επένδυση ενός κράτους, καθώς είναι και η πλέον ασφαλής και αποφέρουσα επένδυση που μπορεί να κάνει μια πολιτεία και περισσότερη αναγκαία από οποιανδήποτε άλλη. Παιδεία και υγεία είναι πολιτισμός. Αυτό αναφέρεται στον πολιτισμό. Λέω εγώ τώρα, κράτη τα οποία προσπάθησαν να επιτύχουν οικονομική, αμυντική και οποιανδήποτε άλλη ανάπτυξη χωρίς να διασφαλίσουν την πολιτιστική τους εξέλιξη, διέπονται από αένα προβλήματα. Mm-hmm. Η Κύπρος δυστυχώς δεν ανήκει στα κράτη εκείνα τα οποία δείχνουν να συμμερίζονται κάτι τέτοιο. Και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που συνέβη τις προάλλες και να ακούσουμε. Με πλήγωσε πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
ετοιμαζόταν να παρουσιάσει μια όπερα του Στράους, την Ηλέκτρα. Με λεφτά τα οποία δεν υπήρχαν στον προϋπολογισμό, αλλά μαζεύτηκαν από χορηγίες και από τα δίδακτα των παιδιών. Μάλιστα. Ήρθε μια οδηγία από πρόσφατα, το κράτος. Πρόσφατα, λέτε. Ναι, ναι, έκανε πρόβες. Η ορχήστρα, η επαγγελματική ορχήστρα, έκανε πρόβες. Ήρθε μια οδηγία από το κράτος, από μια λειτουργό, και λέει: επειδή δεν προϋπολογίστηκε αυτή και είναι λεφτά τα οποία δεν ήταν στον προϋπολογισμό, να ακυρώσετε την όπερα. Και ήρθε ο πρόεδρος του δικηγόρου μας συμβουλίου, ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπήσαμε όλοι, πρέπει να σας πω, ένας εξαίρετος άνθρωπος, και το όλο το διοικητικό μας συμβούλιο, πρέπει να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Ναι. Και σπάνια με ακούτε να λέω τέτοια λόγια. Να πούμε το όνομά του τότε. Κύριος Σταύρος Κατάμης. Αγαπητοί άνθρωποι, ξέρεις ότι δεν είμαι ιδιαίτερα γλυκός στα λόγια που λέω για τα διοικητικά συμβούλια. Αυτή τη φορά όμως έχουμε ένα εξαίρετο διοικητικό συμβούλιο. Μπράβο. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να έρθει την ώρα που κάναμε πρόβα και να ανακοινώσει σε όλη την ορχήστρα ότι δυστυχώς δεν θα γίνει πρόβα. Παρόλο που έχουμε τα λεφτά, για γραφειοκρατικούς λόγους πρέπει να ακυρώσουμε, γιατί ήρθε η οδηγία από έναν λειτουργό στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι λίγο αδικό. Το ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Ναι. Αυτό είναι να παίρνεις ένα μαχαίρι, να το βάζεις στην καρδιά του πολιτισμού και να τον σκοτώνεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ακροτηριάζουμε τα όνειρα των παιδιών, άλλωστε. Εγώ, για να μην ειλικρινίσετε, εντάξει, τώρα το πληροφορούμε. Τώρα το ακούω και εγώ. Είναι όχι λύπηρο, αλλά λυπούμε που να το πω ότι δεν θα το πω ανήθικο, δεν θα το πω, αλλά. Όταν βλέπουμε, ότι συγγνώμη, να διακόψω. Μαζί με αυτή την οδηγία έρχεται και άλλη οδηγία που λέει να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στο κράτος. Λεφτά που. Δεν είναι το κράτος. Είναι ιδιωτικές χορηγίες. Λυπούμε, αλλά. Τι θα κάνετε. Κοιτάξτε, εδώ. Τι θα κάνετε, θα προχωρήσετε ιδιωτικά. Όχι, δεν μπορούμε, γιατί θα θεωρηθεί παράνομο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πολεμήσουμε ούτως ώστε τέτοιες πράξεις να μην επαναληφθούν. Και θα αρχίσουμε από εδώ, γιατί εγώ τώρα το ακούω αυτό. Ναι, ναι, όχι, κοιτάξτε, παλιά θα πάρω μια άλλη εποχή που κάναμε την πρώτη όπερα εδώ, την Λουτσία τη Λάμερμουρ, το 1990 ήταν, με την Ιόλη Μουστερή. Εκεί ο κάθε ένας συντελεστής, εκτός από τους σωρίς φυσικά που ήμασταν εμείς, είχε ράψει το κουστούμι του. Εντάξει. Μάλιστα. Ο κάθε μουσικός μπορεί να έπαιζε για δύο ή τρεις λίρες. Εμείς παίζαμε ίσως για 50 λίρες ή 60 λίρες. Για την ψυχή τους υπέρχεται. Και αυτό το αποτέλεσμα που έχει βγει ήταν, πιστεύω, πολύ καλύτερο από ότι να επιχορηγούταν από κάποιους. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια παράσταση διαμαρτυρίας. Ακριβώς αυτό θα μπορώ λέω. Να το πω με μια δική μου έτσι εισήγηση, να γίνει μια παράσταση όπερας, ή μπορεί να είναι Ηλέκτρα ή μπορεί δίποτε. Και δεν μπορεί το 90 να υπήρχε όραμα και βέβαια θέληση. Και μετέπειτα με τον Αγίου Τονιουαννίδη και κάναμε 4 παραγωγές όπερας. Ναι. Και ουδέποτε ρωτηθήκαμε εάν θα πάρουμε 1500, 200 εκατομμύρια και ξέρω εγώ. Ουδέποτε. Ερχόμασταν απλώς για να χτίσουμε το μελλοντικό θεσμό της όπερας στην Κύπρο. Μάλιστα. Ο οποίος δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει στην Πάφο, αλλά είναι διαφορετικός αυτός. Δεν είναι, και θα μιλήσουμε άλλη φορά, να με καλέσετε ιδιαίτερα, να μιλήσω για ώρες. Ναι. Και θα μιλήσω μόνο, θα πω μία αναφορά, με όλη μου την αγάπη. Ναι. Με όλη μου την αγάπη. Mm-hmm. Κοιτάξτε το αρχείο της όπερας της Πάφου, πόσες φορές ο κύριος Πατσαλίδης έχει τραγουδήσει. Μία φορά, το 2007, τη Λα Τραβιάτα. Εντάξει. Και θα πω μόνο έτσι μια μικρή παρενθεσούλα, ότι κάποια στιγμή μου είπαν να πάω στο Καζαχστάν να κάνω ακρόαση για να με ακούσει ο μαέστρος, εάν είμαι καλός για να τραγουδήσω. Το αφήνω εδώ και κάνουμε. Όχι, χαλίμονο. Θα κάνουμε έτσι μια. Θα υπόσχομαι την επόμενη φορά να θέλω να τα πούμε. Με ρωτήσατε για το σύμφωνο. Ναι, γι' αυτό. Είναι η συναυλία της Ακαδημίας μας στις 29 Μαΐου, λυπητερή για τον Ελληνισμό Μέρα, αλλά εκεί είχαμε το θέατρο στο Παλάς. Να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτό το συμφοπαιδεία. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία του οργανισμού μας. Mm-hmm. Είναι η πρώτη κοινωνικοποίηση των παιδιών, η μουσική κοινωνικοποίηση. Δηλαδή έχουμε την Ακαδημία η οποία διδάσκει one-to-one τα μαθήματα στα παιδιά για να τα προετοιμάσει να μπουν στην ορχήστρα. Όμως ως μέσο στάδιο, επειδή η ένταξη σε μια συμφωνική ορχήστρα είναι μια αρκετά στρεσογόνα πράξη για ένα παιδί όταν μπει μέσα, δημιουργήσαμε αυτό το μέσο στάδιο, στο οποίο τα παιδιά έρχονται κάθε Σάββατο από το δεύτερο χρόνο μετά που ξεκινούν το όργανο τους και κάνουν ρυθμική αγωγή, μικρές ορχήστρες, χοροδία και μουσικό παιχνίδι, και διαρκεί αυτή η φίτηση για 3 χρόνια.
Έχει φτιάξει τη δική του ορχήστρα το Συμφοπαίδεια πλέον. Έχει φτιάξει τη δική του χοροδία. Αποτελείται από 80 περίπου παιδιά. Είναι από 7 μέχρι 12. Τι ωραία. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν, αναμένεται να μπουν, στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Θα παρουσιαστεί η ιστορία της μουσικής μέσα από 10 λεπτά, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο κομμάτι, το οποίο διαμόρφωσε ο συνάδελφος μου Άγγελος Αγγελίδης. Και ακολούθως θα δούμε τους αριστούχους της σχολής. Και έχουμε και προσκεκλημένη μια από τις κοπέλες που διαπρέπουν τώρα στην παγκόσμια βιολινιστική αρένα, την Έλλη Σου. Είναι μια ευγενής χορηγία του Ιδρύματος Φάρος, το οποίο την προσκάλεσε να παίξει. Και η Έλλη Σου θα ερμηνεύσει το καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Μπιβάλτη, συνοδευόμενη από το κλιμάκιο εχόρδων της ορχήστρας μας. Πολύ ωραίο αυτό, ακούγεται πολύ ωραίο. Ξέρετε, ναι. Είναι, κοιτάξτε, ο Γιώργος έχει κάνει πολλή δουλειά, έχει πολύ καλές ιδέες, φανταστικές, και προβάλλει όντως και τα παιδιά και τη δουλειά του και στο εξωτερικό και εδώ, και τον συγχαίρω για αυτό το έργο του. Μα, είναι προς μίμηση, είναι αυτό που λέω, ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει, και είναι αυτό που... Τι που βλέπω τώρα απέναντι για το σάλος που... δεν θα έπρεπε καν να συζητούμε τέτοια όχι, θέματα. Όχι, δεν θέλω να συζητήσω. Είναι οφείλουμε όλοι οι καλλιτέχνες και όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού να στηρίξουμε τον εκάστοτε υφυπουργό. Εγώ το λέω. Και νομίζω αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας, αλλά πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και να διορίσουν παρά το υφυπουργό, παρά το οποιοδήποτε, ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες και είναι ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά. Δεν θα κατακρίνω. Αυτές είναι ατυχείς καταστάσεις. Δεν υπάρχει χρόνος όμως για να αναβάλουμε την παραγωγή έργου από όποιο υπουργείο και αν είναι, πόσο μάλλον του πολιτισμού. Χάσαμε μέχρι τώρα 2,5 μήνες, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Σίγουρα. Και αυτό μας λυπεί. Θα περιμέναμε να... Σας λέω ότι είναι αυτό, επειδή προσωπικά έχω συναντήσει και τον υφυπουργό, τον αγαπητό Μιχάλη, έχουμε συναντηθεί, έχουμε συνεργαστεί, γνωριζόμαστε. Είναι αυτό, είχαμε μισή ώρα συνάντηση, κάναμε 2 ώρες. Απλώς αυτό είναι το γεγονός ότι ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε ο καθένας, να το κάνουμε. Αλλά να μας καλέσουν όμως και να μας πούνε, κοιτάξτε Γιώργο, κύριο ΑΒ, θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα σημαντική για το κύριο. Βάλτε την οπειρογνωμοσύνη σας κάτω δηλαδή, και το λιθαράκι σας. Τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή, τώρα, εάν καθίσουμε ο καθένας να διαβάλουμε, να καθίσουμε να κάνουμε αυτό, και είναι κρίμα, είναι πρόκληση. Αυτά που γίνονται είναι λυπηρά. Ξέρετε όμως, ο πολιτισμός χρειάζεται αγάπη. Δεν χρειάζεται γραφειοκρατία. Ομάδα, δεν χρειάζεται είναι. Ούτε πολεμική, ούτε γραφειοκρατία. Σωστό. Και γνώση όμως. Ότι όταν ανέλαβα το 2013, το προϋπολογισμός του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ήταν 3 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 3 εκατομμύρια μόνο τον πληθωρισμό, με όλες τις αυξήσεις στο προσωπικό. Και καταφέραμε να ανεξαρτητοποιηθούμε οικονομικά με κάποιον τρόπο, μαζεύοντας χορηγίες, μαζεύοντας δίδακτρα με τα παιδιά. Ναι. Και τώρα το Υπουργείο λέει: δεν θα παίρνετε αυτά. Και δώστε τα πίσω στο κράτος, αφού δεν είναι του κράτους αυτά που. Ναι. Είναι λυπηρό αυτό. Θα το κυνηγήσουμε. Κανένα, ούτε η όπερα της Βιέννης δεν βασίζεται μόνο στο κράτος. Ούτε οι μεγαλύτερες ορχήστρες βασίζονται στο κράτος μόνο. Έχουν τους χορηγούς τους, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, αν έρχεται ένας χορηγός και να σου δίνει για τον πολιτισμό, για να στηρίζει τον πολιτισμό, εμείς θα λέμε: κοιτάξτε να δείτε αυτά. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Ναι. Λυπούμε που το λέω. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση, πρέπει να καλέσουν όλους τους ειδικούς, πρέπει να μιλήσουν σοβαρά και πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Η αναθεώρηση που πρέπει να γίνει, πιστεύω, είναι ιδεολογική. Τι εστί πολιτισμός και τι εστί για σένα ο πολιτισμός. Διότι αν αφαιθεί ο πολιτισμός. Κριτήριο από κριτήριο διαφέρει. Ακριβώς. Αν αφαιθεί ο πολιτισμός να τη χάνει διαχείριση στα χέρια μιας ενός λειτουργού, ο οποίος ενδεχομένως και να μην γνωρίζει τίποτα από μουσική και να θεωρείς ότι ξεμπέρδεψες. Μα πολιτισμός δεν είναι μόνο η μουσική. Είναι ευρία έννοια. Είναι ανεξάντλητη. Βεβαίως είναι ιδέα. Είναι αγάπη, όπως είπατε εσείς. Είναι και αγάπη και φυσικά. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό. Είναι. Εγώ το βλέπω αυτό. Απλά πρέπει να συντείνουμε όλοι και να βοηθήσουμε σε αυτή τη νέα κατάσταση των πραγμάτων. Αλλά όμως να μας
να μας, το βάζουν αυτό μου, εντάξει, μην πειράζει, δεν μου πούνε, δεν με ρωτήσουν. Απλώς όλους, το ότι προσφέρεστε όμως θα έπρεπε να φτάσει όλους, κάπου. Δηλαδή αυτή η προσφορά, η αμυσθία, στο πούμε, ναι, είναι πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Συγγνώμη, και αυτό, αδίκως βγάζεις τον εαυτό σου έξω, γιατί πρέπει να σας πω ότι... Το ότι και μόνο που προσφέρεται είναι τιμή για τον τόπο. Τον αγαπούν. Με δική τους ψηφοφορία έχουν ανακηρύξει ομοφόνος τον κύριο Βασαλείο, επίτιμο σολής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Από τα παιδιά αυτή η βράβευση είναι πολύ σημαντική και από πολλές... Αν μου επιτρέπετε και θα το πω, ναι, και θα το πω όπως είναι το πράγμα. Ναι. Μέσα στο Μουζίκ Φεράιν, ενώπιον της πρώτης κυρίας, του Υπουργού Παιδείας, του Αρχιμουσικού της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων της Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, όλων των παρευρισκομένων, να γίνεται αυτή η εξαγγελία, για μένα είναι η καλύτερη επιβράβευση και δεν θέλω τίποτε άλλο. Από παιδιά. Τίποτε άλλο. Ανιδιοτελείς. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αυτό που έκαναν τα παιδιά, ναι, πραγματικά για μένα, σας λέω ότι... Είναι καταξίωση για εσάς. Με συγκινεί, βέβαια, και αυτό καταγράφηκε. Μάλιστα. Τελείωσε. Δεν μπορεί να μου το πάρει κανένας. Κανένας. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις μάχες σας για τον πολιτισμό. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα το κυνηγήσουμε αυτό που μας είπατε. Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, γιατί λέω συνεχώς εγώ ότι ο πολιτισμός δεν χρειάζεται την πολιτεία. Η πολιτεία χρειάζεται τον πολιτισμό. Αυτό ακριβώς. Και πιστεύω ότι με τη νέα κατάσταση των πραγμάτων, δηλαδή και με τη νέα κυβέρνηση, θεωρώ, και όχι πως οι προηγούμενες είπα, με όλους, ναι, με εξαιρετικούς, mm-hmm, είναι αυτό που σας είπα, πώς να το πω, οι άρχοντες φεύγουν, αλλά οι εκπρόσωποι μένουν, όλοι αυτοί που κάνουν, οι πρεσβευτές μένουν και αυτό συνεχίζεται. Αυτό πρέπει να χτίσουμε, σε αυτό πρέπει να χτίσουμε, ότι υπάρχει μία ευθεία. Μάλιστα. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, λυπούμε να πω ότι θα έχουμε αυτά τα οποία έχουμε σήμερα. Και επειδή ζω σε μια χώρα που λέγεται Αυστρία, που είναι η χώρα του πολιτισμού, της μουσικής, της ανιδιοτέλειας και της ευθυξίας, όταν ένας πρωθυπουργός παρετείται με το ελάχιστο ότι έχει ακουστεί εναντίον του, όταν ζούμε ότι οι μουσικοί αμείβονται, περάσαμε το COVID και ερχόταν, ας πούμε, κάθε μήνα στο λογαριασμό μας να μας ενισχύσει το κράτος, γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση που όντως χτυπηθήκαμε πολύ περισσότερο. Ναι. Εγώ τα έχω ζήσει. Ας μας ρωτήσουν, να φροντίσουν, να τους πούμε τι μπορεί και για την Κύπρο μας να γίνει καλύτερα. Τις καλύτερες δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις.